Και πάμε τώρα στην Δανάη Μπάρκα, όπου εδώ είχαμε θεματάκι με τη Μέρη Μιλιάρες, η οποία βγήκε στο Facebook, έκανε ένα αποστάρισμα στο Facebook, Instagram, ναι, τέλος πάντων, στα social media έκανε ένα αποστάρισμα, είπε τα παραπονά της και είναι λογικό αυτό, γιατί ξέρεις κάτι, η Μέρη Μιλιάρες έχει βαρεθεί να μιλάει για το Ρουκζούκ και την ιστορία του από το παρελθόν κτλ. Και ήθελε να πει αυτά που συμβαίνουν. Να πούμε τα παράπονά της είναι ότι στη συνέντευξη, για όσους δεν γνωρίζουν, δεν έπαιξαν ότι βοηθάει πάρα πολύ τα αδέσποτα και ότι είναι αντιδήμαρχος στην Γλυφάδα, έτσι ώστε έχει το βήμα και τη δυνατότητα να παρέχει τη βοηθειά της όπου χρειάζεται. Και αυτό ουσιαστικά το φάγανε από τη συνέντευξη. Αυτό δεν της άρεσε. Σου λέει, ακούστηκαν άλλα κι άλλα και φάγανε το βασικότερο. Όλο αυτό το αγώνα που δίνει να βοηθήσει τα αδέσποτα, γενικά τα ζωάκια. Βγαίνει η Μπάρκα με αυτό το μονόλογο, αλλά εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η απάντηση της Δανάης Μπάρκα. Θεωρώ ότι ήταν απλά για να το καλύψει. Αλλά όταν στην έχει πει ουσιαστικά ο συνεντευξιαζόμενος, δηλαδή η Δανάη Μπάρκα και η κάθε παρουσιάστρια θεωρεί ότι σε αυτούς που παίρνει συνέντευξη τους δίνει ένα πουσάρισμα. Ναι, τους δηλαδή, κάνει χάρη. Τους ανοίγει, ναι, τους ανοίγει τις πόρτες και τους βλέπει όλη η Ελλάδα. Ναι. Ξαφνικά, όταν η Μέρη Μιλιάρες κάνει μια τέτοια ανάρτηση, σου λέει άλλη, σου έδωσα το βήμα και είσαι και χάριστη. Δηλαδή μου τη λες. Μέσα από το social και στο Twitter βέβαια, έφαγε το ανάλογο κράξιμο. Και ξαφνικά βγαίνει και λέει, η πολύ αγαπημένη μας Μιλιάρες. Που χαρήκαμε πολύ που μας έδωσε συνέντευξη. Όλο αυτό το γλύψιμο είναι απλά και μόνο για να καλύψει μια κατάσταση, αλλά φαίνεται ο τρόπος που το λέει ότι είναι πολύ στημένο, το ότι κανονικά θέλει να της την πει, να της πει ότι τόσος χρόνος ήταν για σένα, αυτά διαλέξαμε, γνωρίζουμε αυτά υπόθηκαν. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η Δανάη Μπάρκα είναι καβαλημένη. Ναι. Δηλαδή ο τρόπος που μιλάει, εγώ είμαι η θεά και όλοι οι υπόλοιποι έρχεται για βρυσούλες. Προσπαθεί να το καλύψει στον αέρα, αλλά ο τρόπος που μιλάει. Δεν της βγαίνει. Δηλαδή αυτό όσο και αν θέλει να το παίξει το καλό παιδί κτλ. Της βγαίνει. Να πούμε όμως εδώ ότι η Μιλιάρες είχε απόλυτο δίκιο γιατί έχει νέες δραστηριότητες. Είναι αντιδήμαρχος. Το θέμα με τα αδέσποτα, επειδή έχουμε και εμείς μια ευαισθησία σε αυτό το θέμα, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και χρειάζεται ένα πουσάρισμα. Δηλαδή εκείνη τη στιγμή, να ξέρετε, βγήκε πιο πολύ για να πουσάρει το θέμα με τα αδέσποτα και τα θέματα της Γλυφάδας παρά να πουσάρει τον εαυτό της. Δεν έχει καμία ανάγκη από κάτι τέτοιο. Για να το κάνει δηλαδή. Αυτή τη στιγμή η ανάγκη της είναι αυτή. Και επειδή την καταλαβαίνουμε, γιατί η μάχη είναι πάρα πολύ μεγάλη, αυτό με τις στηρώσεις που είπε, γιατί είπε πολλά πράγματα, τα οποία δίνουν μια μάχη για τα αδέσποτα. Ναι, και σου λέω, όφιλες ως δημοσιογράφος και στην παρουσιάστρια βέβαια, να επιλέξουν κάποια κομμάτια που έχουν ενδιαφέρον για τον κόσμο. Και πήγες και έβαλες κάποιες ιστορίες. Ναι. Και λέει θέματα που συζητήσαμε, μας άνοιξαν οι κουβέντες και τα λοιπά, λοιπόν, συζήτησαμε, αλλά δεν είναι. Και αυτό άμα το πιάνατε, θα ανοίγατε ωραία συζητησούλα, γιατί εκεί στην Γλυφάδα, να ξέρετε, κυρίες και κύριοι, είναι κάποιες κυρίες νεοκουτίδιδες οι οποίες παίρνουν τα σκυλάκια τα ωραία, τα μικράκια και με το που μεγαλώνουν λίγο δεν τους κάνει, μυρίζει, μου μύρισε τώρα έξω από εδώ. Τα πετάνε στον δρόμο λοιπόν και εκεί ο Δήμος της Γλυφάδας αναγκάζεται να τα μαζέψει ως αδέσποτα. Βέβαια κάποια στιγμή θα λυθεί αυτό και τώρα τα τσιπάρουν τα πιο πολλά. Γιατί εκεί θα περάσουν εντάξει, καλά εγώ πιστεύω, αυτές οι κυρίες συγκεκριμένες. Ναι, αυτό είναι μεγάλο λάθος, αλλά ο κόσμος είναι αρκετά ευαισθητοποιημένος πλέον και βοηθάει. Βοηθάει όσο μπορεί, δηλαδή βλέπεις πολύ περισσότερος κόσμος, δεν έχει λέω, ζωάκια. Έλληνα, δεν λέω ότι δεν βοηθάει. Λέω αυτό εντάξει, που συμβαίνει με κάποιες κυρίες οι οποίες είναι νεόπλητες και μου βγαίνουν. Δεν έχει να κάνει αυτό, δεν μπορεί όχι, και νεόπλητος να μην είσαι πάλι το παρατάζε, Θοδωρή. Τι σχέση έχει αυτό? Έλενα, άμα έχει τον εγκέφαλο πρόβλημα. Αν πάρει απόφαση να πάρει ένα σκυλάκι, είναι μια μεγάλη απόφαση, ναι, η οποία είναι απόφαση ζωή. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν έχει να κάνει με το αν έχει χρήματα ή όχι. Υπάρχουν είναι και γυναίκε που Γλυφάδα, έχουν χρήματα. Και ξέρω τι λέω εγώ. Έχω δει κάποια κοριτσάκια τα οποία πηγαίνουν τα σκυλάκια. Και μετά από λίγο εξαφανίστηκαν τα σκυλάκια. Δεν υπάρχουν, είναι μόνο τα κοριτσάκια. Καταλάβατε. Γιατί τα βαρεθήκανε. Λοιπόν, απλά πράγματα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η Μπάρκα εδώ φάουλ. Φάουλ για τα καλά. Και όταν υπάρχει φάουλ, εμείς θα το βγάζουμε στον αέρα. Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιο βγήκε το θέμα με τον χωρισμό του Μαυρίδη
και της κοπέλας, η οποία είναι ψυχολόγος η κοπέλα, έτσι. Της γυναίκας, ουσιαστικά ναι. Πρώην. Ήταν τρία χρόνια μαζί, 9 μήνες παντρεμένοι, με πολιτικό γάμο τα παιδιά. Ένα πολύ διαφημισμένο ζευγάρι, ναι. Να πούμε. Και μάλιστα λέγανε ότι θα πάρουν και εκπομπή στο Σταρ μαζί για το πρωινάδικο, ότι μιλάγανε για το καλοκαίρι κάποια μου στιγμή. Μου άρεσε πάρα πολύ που είχα δει κάποια βιντεάκια και κάποιες σκηνές που είχαν τα σκυλάκια τους, γιατί ο Μαυρίδης είχε υιοθετήσει και ένα σκυλάκι που δεν είχε το ποδαράκι του. Μπράβο. Και ήταν τόσο περιποιητικοί μαζί τους και δείχναν τόσο δεμένοι. Και νομίζω, να εδώ βλέπουμε κάποια πλάνα με το σκυλάκι, ακριβώς αυτά τα πλάνα λέω. Εδώ είναι που τις κάνουν και πρώτη σιγά. Ναι. Ναι. Και φαινόντουσαν τόσο αγαπημένοι και τόσο δεμένοι και σαν μια οικογένεια. Και ο Μαυρίδης προφανώς ήταν δίπλα στο παιδί της γυναίκας του, της πρώην γυναίκας του, που δεν το περίμενε κανένας. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, Έλενα. Ότι είναι κρίμα. Μετά από ούτε κανένα χρόνο παντρεμένοι δεν κάτσαν τα παιδιά να πούμε και κάτι έγινε. Και χώρισαν. Βέβαια, από ό,τι καταλαβαίνουμε, χώρισαν πολιτισμένα και όμορφα και ωραία. Εγώ διάβασα κάποια άρθρα που δεν ξέρω αν ήταν τόσο πολιτισμένος ο χωρισμός, γιατί ουσιαστικά γράφουν ότι δεν θέλει ούτε να τον βλέπει. Τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Μήπως έχει γίνει κάτι πιο σοβαρό, δηλαδή θέλει να κρατήσει τελείως. Τουλάχιστον προς τα έξω βγαίνει ότι υπάρχει μια ήπια κατάσταση στο χωρισμό αυτόν. Και αυτό είναι το σημαντικότερο για μένα. Και ας μείνουν εκεί, δεν είναι ανάγκη να βγουν προς τα έξω τα υπόλοιπα παιδιά. Δεν χρειάζεται. Κρατήστε το για εσάς, λύστε τα. Ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, κρίμα. Ναι, πολύ ωραίο ζευγάρι. Βέβαια, υπήρχε ένα θέμα στο Asian Express. Στο ότι εμείς επειδή δεν το πολύ βλέπαμε, στο ότι κάποιες φορές της μίλαγε πάρα πολύ απότομα. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν είναι καλά ένα ζευγάρι. Αν ο άλλος μπορεί να έχει τα νεύρα του, μπορεί να είναι κάποιες φορές απότομος. Αλλά όταν έχεις τις κάμερες μπροστά και είσαι σε ένα reality, ίσως. Θα έπρεπε να είναι λίγο πιο ήπιον τόνων, γιατί σου λέει όταν μπροστά στις κάμερες της μιλάει τόσο απότομα. Μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως κάτι συμβαίνει. Δηλαδή φαινόταν λίγο σαν ζευγάρι ότι κάτι υπήρχε. Μα ναι, για να φτάσουν στον χωρισμό, είπα να πει ότι κάτι από κάπου ξεκίνησε. Και μπορεί να ξεκίνησε από ένα Asian Express, να ξέρεις. Εκεί που πεινάσανε, εκεί που είχαν τα προβληματάκια τους. Στα δύσκολα που λένε. Στα δύσκολα και είναι να έσκασε το. Ελπίζουμε να είναι αυτό, γιατί καμιά φορά. Μια και είμαστε στην Κατερίνα Καινούριου, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα θεματάκι το οποίο έχει σχέση με τη Μαρία Μπακοδήμου και την Κατερίνα Καινούριου. Να ξέρετε ότι μου έκανε κάπως αυτή η ιστορία. Δηλαδή νομίζω ότι ήταν λάθος Μαρίας Μπακοδήμου η επίθεση προς την Κατερίνα Καινούριου αυτή την περίοδο. Στην προκειμένη φάση, ναι, επειδή και εσένα, να πούμε ότι είναι αγαπημένη σου Μαρία Μπακοδήμου. Ναι, εγώ την πάω πολύ. Αλλά ξαφνικά όταν και εγώ το είδα. Άρχισα να βλέπω για τις απολύσεις που το είχαμε αναφέρει και εμείς, αλλά δεν είχαμε αναφέρει λεπτομέρειες. Καταρχήν, να πούμε κάτι πολύ σοβαρό. Ναι, ναι. Οι πρώτοι που έβγαλαν τις απολύσεις ήμασταν εμείς. Δύο ώρες μετά από την απόλυση και την παρέτηση της Πόφα, η οποία δεν βλέπω να φεύγει. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει αντικατάσταση δηλαδή μέχρι στιγμής, το βγάλαμε στον αέρα. Μέσα από το GR Express. Δηλαδή ήταν θέμα 2-3 ώρων. Την επόμενη μέρα ένας το έβγαλε. Ένας. Το είδε από εμάς, το έβγαλε και την μεθεπόμενη μέρα το βγάλανε και οι υπόλοιποι. Εμείς όμως κάναμε αναφορά, δεν είπαμε λεπτομέρειες, ποιος, τι, πού κτλ. Και δεν είχε βγει βέβαια όλο αυτό το σκάνδαλο που όντως υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα της Σούπερ Κατερίνας και εδώ είναι το θέμα, το ότι όταν βλέπεις ότι δέχεται αυτή η ομάδα καλός ή κακός τέτοια χτυπήματα, δεν πας να βγάλεις αυτό το θέμα και να το βγάλεις μπροστά. Δηλαδή δεν έχεις θέματα ξαφνικά. Και χτυπάς τη συγκεκριμένη ομάδα που είναι σε δύσκολη και φάση. Επίσης, το ξέρουμε να όλοι. Πούμε κάτι σημαντικό. Ότι η κυρία Μπακοδήμου για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έπαιρνε μεροκάματα από τη συγκεκριμένη στο ομάδα. Ναι. Ήταν μέλος της συγκεκριμένης ομάδας. Ναι. Οπότε λοιπόν και ήξερε πάρα πολύ καλά το θέμα γιατί ένα τηλέφωνο να σηκώσει με τις γνωριμίες που είχε από μέσα λόγω της συνεργασίας που είχε, ξέρει το θέμα ακριβώς. Εμείς ξέραμε ακριβώς γιατί έγινε το θέμα. Να σας πω λοιπόν ότι δεν είναι έτσι όπως είχε ακουστεί. Καταρχήν να σας πω ότι η κοπέλα η οποία απολύθηκε την γνωρίζει από μωρό παιδί. Εντάξει, με τη μαμά της ήμασταν πάρα πολλοί φίλοι και, συνάδελφοι κάποια περίοδο στη δεκαετία 90. Φανταστείτε ότι όταν γεννήθηκε, γεννήθηκε στα μάτια μου μπροστά. Και την είδα να μεγαλώνει κιόλας. Οπότε πρέπει να σας πω ότι έχω μια συμπάθεια στην κοπέλα η οποία έχει μείνει απ' έξω. Η απόλυση αυτή έγινε με. Το θέμα αυτό ως πρόσχημα το βίντεο αυτό, αλλά προϋπήρχαν και άλλα θέματα. Για το jazz το βίντεο. Ναι, έτσι, για το jazz το βίντεο. Το ότι δεν ήταν τόσο φαντασμαγορικό, δεν το έδειξαν όσο έπρεπε. Αυτή ήταν η αιτία. Μάλλον ήταν η σαγόνα που ξεκίνησε το ποτήρι. Υπήρχαν άλλα θέματα από πίσω,
τα οποία έχουν μάκρος χρόνου. Θα θυμάστε και κάποια άλλη στιγμή που είχε γίνει πάλι στον αέρα μια άλλη ιστορία πάλι με την ίδια. Λοιπόν, να μην θυμίζω τις ιστορίες. Λοιπόν, υπήρχαν προβλήματα. Δεν είναι κακή δημοσιογράφος η ΦΕΗ, είναι μια πολύ καλή δημοσιογράφος και ένα κορίτσι το οποίο έχει όρεξη και πάθος για τη δουλειά. Δυστυχώς δεν της έκατσε καλά. Το timing ήταν λάθος για αυτήν. Η συνεργασία αυτή δεν κόλλησε πάρα πολύ καλά όπως θα έπρεπε. Από εκεί λοιπόν ξεκινάμε και φτάνουμε στη σταγόνα. Η σταγόνα λοιπόν που αυτομάτως τώρα λόγω των ημερών ρίχνουν ευθύνες στα υψηλά κλιμάκια, να σας πω ότι δεν είναι έτσι. Είναι μια ιστορία η οποία ξεκινάει, έχει βάθος χρόνου και ξεκινάει και φτάσαμε στην απόλυση. Από εκεί και πέρα, η Καταρίνα Πόθα να σας πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παραιτείται, έχει παραιτηθεί άλλες δύο φορές. Οι οποίες δεν έγιναν δεκτές. Η τρίτη ήταν δεκτή, έγινε δεκτή. Απλά τη είπανε μήνε μέχρι να βρεθεί ο αντικαταστάτης, κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει γιατί είναι δύσκολα πράγματα. Να πούμε εδώ ότι υπάρχει μια δυσκολία γιατί ο Θέμης Μάλης με τους αρχισυντάκτες έχει μια ψιλοκοντρούλα. Και η κοντρούλα αυτή υπάρχει γιατί υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια ως αρχισυντάκτης σε διάφορες εκπομπές ο Θέμης Μάλης και απαιτεί μια αυστηρή πειθαρχία. Και μάλιστα να πηγαίνει γρήγορα. Και το στυλ του Θέμη Μάλη είναι τα κουτάκια. Βάζει κουτάκια, κουτάκια, κουτάκια. Δεν μπορεί να του βγάλει ένα κουτάκι από τη μέση. Του το έβγαλε, θα γίνει χαμός. Οπότε λοιπόν η Πόθα, όπως και ο Αϊβαλιώτης, ο οποίος δίνει ρεσιτάλ φέτος στο Open Weekend, έχει προβλήματα με το Θέμη Μάλη. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάνω από όλους. Και αυτός ακούει ο Θέμης Μάλης. Δεν πάει να πει ότι φταίει ο Θέμης Μάλης κτλ. Αλλά ο Θέμης Μάλης όμως είναι ο τύπος ο οποίος έχει τις αντιδράσεις του. Οπότε λοιπόν, όταν από μια ομάδα, που κάνει μια εκπομπή συγκεκριμένη, όλοι αυτοί αναφέρονται στο Θέμη Μάλη. Δεν αναφέρονται παραπάνω στην Barking Wall. Όταν ο Θέμης Μάλης πει το OK, φεύγει γιατί δεν μου κάνει, γιατί το ένα γιατί το άλλο, τελειώνει η ιστορία εκεί. Τα λέω αυτά γιατί είναι κρίμα και άδικο να χρεώνουμε τα χρέοντα. Εντάξει, και δεν έχει σχέση με την Κατερίνα Καινούριου. Στο θέμα της Μακοδήμου όμως, θεωρώ ότι ήταν χτύπημα κάτω από τη μέση τη μεριά της Μαρίας Μακοδήμου. Εξάλλου ήσουν για αρκετά χρόνια σε αυτήν την ομάδα, αγαπητή μου Μαρία. Και είχε και αυτή μια αποχώρηση, έτσι, τη Ρεπαπή. Όχι μία, όχι μία. Έχει παραπάνω. Οπότε στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Παραπάνω, έτσι. Και έχει και μια ομάδα την οποία στην ουσία δεν τη γουστάρει την ομάδα της, εκτός από την Άννηση Παραδεισσάλου που την πήρανε για να γίνει η αλλαγή και οι άλλοι δύο για κλωτσές ήταν. Ότι ξεμείναν εκεί, ξεμείναν και δεν βρήκαν άτομα. Να λέμε και τις αλήθειες δηλαδή. Άμα θέλω να βγάζουμε, να τα βγάλουμε προς τα έξω. Λόγω της συμπαθιάς μου προς Μαρίας Μακοδήμου δεν ήθελα να το πω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά τώρα επειδή λοιπόν βλέπω ότι χτυπάει πρώην φίλους και φίλες, πρέπει να τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα. Τι εννοείς πρώην φίλους και φίλες, διευκρίνησέ το γιατί πλέον πρέπει να τα διευκρινίζουμε όλα. Ναι, πρώην φίλοι είναι η προηγούμενη συνεργασία. Ακριβώς. Όχι, γιατί μήπως και καλά λες πρώην φίλου, σαν να είναι πρώην φίλοι δική σου. Όχι, όχι. Γι' αυτό δεν διευκρίνησε το. Με τη Μαρία Μπακοντού δεν υπήρξαμε ποτέ φίλοι. Ναι, υπήρξαμε γνωστοί. Ναι. Δεν κάναμε παρέα ποτέ. Γνωστοί υπήρξαμε. Mm-hmm. Δηλαδή, γνωρίζαμε στον άλλον. Και συνυπήρχαμε σε ένα αρχή χώρο. Όταν συνεπάρχει με κάποιον σε ένα χώρο, δεν πάει να πει ότι είστε φίλοι. Ακριβώς, κοίτα. Άλλο φίλος, άλλο κολλητός, άλλο γνωστός. Δεν είναι ότι, όπως το είπε η Κατερίνα Καινούργιο, ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολα και τη χτυπάς. Η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι στο πάτωμα. Είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, να λέμε και τις αλήθειες. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις. Πρέπει όλοι μας να μείνουμε εκτός, να περιμένουμε να μιλήσει η δικαιοσύνη, αυτοί που πρέπει να μιλήσουν, να δούμε τις εξελίξεις και μετά να μιλήσουμε. Εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι πρέπει αυτήν την ομάδα να μην την αγγίσουμε, τραβάει κουπί. Που εμείς έχουμε πει πάρα πολλές φορές, την έχουμε κρίνει πάρα πολύ αυστηρά, έχουμε πει τα χειρότερα για συγκεκριμένα θέματα και για τη Χρύσλα, για το Κουντάρα, για όλους. Για συγκεκριμένα θέματα. Ναι, για συγκεκριμένα θέματα. Όμως, ναι, δεν μπορούμε να χαιρόμαστε αυτή τη στιγμή. Όταν κάποιος είναι στο πάτωμα, εμείς δεν χτυπάμε. Όταν δεν είναι γονατισμένη, είναι ξαπλωμένη πια. Ναι. Εμείς δεν χτυπάμε. Δεν χτυπάω εγώ ξαπλωμένους. Θέλω εγώ να τους βλέπω εκεί. Στην ίδια ευθεία να είναι. Με τα μάτια μου. Δεν μπορώ να τους βλέπω εγώ στο πάτωμα κάτω. Ξάπλα. Δεν χτυπάμε εμείς εδώ. Και η Μαρία Μπακοδήμου αυτό πρέπει να κάνει. Και όλοι μας πρέπει να το κάνουμε αυτό που ασχολούμαστε με τη showbiz. Εντάξει. Αυτοί που ασχολούνται με κοινωνικά θέματα, που ανοίγουν τα μαγαζίνια κτλ. Να ανοιχτούν στο θέμα και ας κάνουν τι θέλουν. Αλλά αυτή είναι η δουλειά τους. Εμάς η δικιά μας δουλειά δεν είναι εδώ για να δικάσουμε ή να καταδικάσουμε ή οτιδήποτε. Εντάξει. Εμάς η δικιά μας δουλειά πρέπει να κάνουμε την κριτική μας, τον σχολιασμό μας εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Εντάξει.
Λοιπόν, για τη Μαρία Μπακοδήμου, επιμένω, ήταν φάουλ. Μην πω πέναλτι. Μην πω ότι βγήκε στο ψάι. Ναι, μεγάλο φάουλ. Ήταν, όχι, ήταν. Έχουν κόντρα εδώ και καιρό, βέβαια. Δηλαδή, ναι, βλέπει κάθε Σαββατοκύριακο. Χτυπάει ο ένα, χτυπάει ο άλλο. Η Μαρία Μπακοδήμου, καλή πρόσωπα που είναι αντίον τη καινούριου. Η καινούριου απαντάει. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι έχει γίνει, το οποίο δεν γνωρίζουμε εμείς. Η Μαρία Μπακοδήμου χτύπησε και τη Φέση Χορδά. Ναι. Λέγοντας ότι εγώ ήμουν εκεί και δεν είμαι τώρα. Και εσείς αν μπαίνατε 10-12, θα είχατε σωθεί αν η Σχολή δεν έπαιρνε την εκπομπή κτλ. Ναι. Και βέβαια εδώ υπάρχει το μεγάλο άνοιγμα, το οποίο είναι σενάριο Νάσου Γουμενίδη, το οποίο είναι πιθανό να γίνει, ότι το καλοκαίρι που είναι το συν 1 για την Μαρία Μπακοδήμου, θα μείνει χωρίς το συν 1. Γιατί έκανε την επίθεση στην Φέη Σκορδά. Ναι, που είναι ας πούμε ο πυλώνας του Sky αυτή τη στιγμή, το κάθε πρωινό για κάθε κανάλι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και με την ευκαιρία αυτή να πούμε ότι η Μαρία Μπακοδήμου έκανε μεγάλα λάθη, εάν και αν χτυπάει αυτή τη στιγμή που είναι Σαββατοκύριακο, χτυπάει με τέτοιο τρόπο την Κατερίνα Καινούργιο, φαντάζομαι αν ήταν στο καθημερινό, τι σφαγή θα είχαμε. Ναι, βέβαια. Θα είχαμε σφαγή. Έτσι, μεγάλη, να τα λέμε αυτά. Και δεν μπαίνω στη φάση ποιος είναι σωστός, ποιος είναι λάθος, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο, δεν με αφορά. Αυτό που, αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει εμφύλιος πόλεμος στην ουσία. Εμφύλιος πόλεμος. Από την ίδια ομάδα προέρχεται η κυρία Μπακοδήμου. Μην το ξεχνάει αυτό η κυρία Μπακοδήμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Μην το ξεχνάει. Και πάμε τώρα στην άλλη θεματάρα. Εδώ να δεις, κυρίες και κύριοι, βγαίνει ο Ρέμος. Λέει στην κοπέλα τι ωραίο ζεμπέκικο που φόρεψε. Το λέω εγώ με άλλα λόγια. Αλλιώς το είπε. Δεν λέω τις λέξεις που είπε, γιατί άμα τις πω θα μας κόψει σουρού. Λοιπόν. Και λέει τι ωραία που χόρεψε. Όχι σαν τον Μπισμπίκη. Παρεξηγήθηκε και βαρδί. Εντάξει, γιατί παρεξηγήθηκε. Καταρχήν έγινε viral, ζευγάρι γίνανε τις απόκριες. Όλοι ντυθήκανε Μπισμπίκη σε βανδί. Ναι. Φόρεσαν οι άντρες ένα φανελάκι μαύρο, τι πιο δύσκολο, τι πιο εύκολο να το βρούνε. Ντύθηκαν και αυτό το βλέπει παντού. Δηλαδή εγώ πιστεύω θα γέλαγα. Γιατί ο Μπισμπίκης δεν το χόρεψε καλά. Παρεξήγησε τον Ρέμο, επειδή μίλησε έτσι. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής, αγαπητή μου Δέσποινα. Κατάλαβες τώρα αυτό που σου λέγαμε τόσο καιρό, ότι είναι κρίμα και άδικο αυτό που κάνεις. Αγαπητέ μου Μπισμπίκη, καταλαβαίνεις το λάθος που έκανες, το εγκληματικό λάθος και παρέσυρες με αυτόν τον τρόπο και τη Δέσποινα Βανδύ. Εσύ ως ο άντρας στη σχέση αυτή, έπρεπε λοιπόν να κρατήσεις τους τόνους χαμηλά. Δηλαδή να προσέχεις. Αυτή λοιπόν η απροσεξία, αυτό το ζούμε το μεγάλο μας έρωτα και τα λοιπά, λες και άλλοι δεν αγάπησαν στις όμπις μέσα. Όπα, περίμενε. Δεν αγάπησαν περίμενε. Άλλοι. Μαζί έχουμε δει παλαιότερα δυστυχώς βιντεάκια, γιατί εδώ υπάρχει, επειδή υπάρχει και κάποιο παρελθόν, γίνονται κάποιες συνεντεύξεις. Ναι. Δυστυχώς υπάρχει και συνέντευξη με τον Μπισμπίκη πριν κάποια χρόνια, που έλεγε ακριβώς και τα ίδια για τη γυναίκα του, την πρώην γυναίκα του. Ότι ήταν κεραυνοβόλος, ότι είχε τρελαθεί, ότι δεν μπορούσε τόσο έρωτα κτλ. Είδαμε μια παρόμοια κατάσταση. Και μετά υπήρχε πάλι συνέντευξη της Δέσποινας Βανδύ για τον Ντέμι, okay, και πατέρας των παιδιών της και χρόνια μαζί, που ήταν κάτι αντίστοιχο. Όταν βγαίνεις και δίνεις συνεντεύξεις και κάνεις τέτοιες δηλώσεις, δυστυχώς μετά κάνω. Θα το χρεωθείς. Άλλο λέω, ναι. Άλλο κάνω. Mm. Εδώ είναι και λέω και κάνω. Είναι όλα μαζί εδώ. Γι' αυτό ο κόσμος. Καλά, τότε δεν ήταν στα φώτα τη δημοσιότητα ο Μπισμπίκης. Τα έκανε. Ναι, γι' αυτό ο κόσμος. Άκουσε. Δεν πήγαινε σε μαγαζί που δούλευε η γυναίκα του να φιλιέται, ούτε ο Ντέμις Νικολαίδης πήγαινε σε μαγαζί που δούλευε η γυναίκα του να φιλιέται. Εντάξει. Ο Μπισμπίκης και να πήγαινε να του δίνει κανένα σημασία. Η ηθοποιός η γυναίκα του. Ναι. Οπότε λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, εδώ υπάρχει ένα θεματάκι σοβαρό. Ξέφυγαν από το όριο και τώρα το πληρώνουν. Και βέβαια ο Ρέμος έχει χιούμορ, το παιδί δεν έχει καμία σχέση. Ναι, όχι και οι ίδιοι πρέπει να έχουν χιούμορ. Μα για χιούμορ το είπε, γιατί την ώρα που είχε ανέβει ο Μπισμπίκης που ήταν λίγο πέρα δόθε και κλώτσα για τα λουλούδια, και ο ίδιος δεν είδε ότι ήταν παραπατούσε. Δεν ήταν σταθερός στο ζεμπέκικο. Και να πούμε βέβαια ότι. Τώρα κάτι ήθελα να πω και το ξέχασα. Όπως με κοιτάς. Μην κοιτάς, παιδί μου έτσι. Δεν με κοιτάς, τα ωραία σου πράσινα μάτια. Δεν καταλαβαίνω. Α, να πούμε, το θυμήθηκα. Ναι. Ήθελε η προχθέση η Γαρμπή να μπει κάτι στο Just και είπε για οικογένεια Μπισμπίκη. Και εκεί παρεξηγήθηκε η Γαρμπή και γυρίζει. Ναι, λέει, τι εννοεί η οικογένεια Μπισμπίκη. Και εκεί παρεξηγήθηκε. Δηλαδή, γενικά να ακούει το όνομα Μπισμπίκη, θεωρώ ότι δεν θέλει να αναφέρεται. Εκεί έχει αρχίσει πλέον και καταλαβαίνει ότι δεν. Mm. Και μάλιστα επειδή είπε η οικογένεια Μπισμπίκη, το οικογένεια σημαίνει πολλά πράγματα, σου λέει, όπα,
δεν θα καπελώσουμε ιστορίες ναι, και του Μπισμπίκη ναι, ναι, και ναι, δικιά μου. Ναι, ναι, ναι. Κάπου υπάρχει μια ισορροπία. Γιατί υπάρχει μια ναι. πρώην οικογένεια από τη μια πλευρά. Και μια πρώην και οικογένεια από την άλλη πλευρά. Ναι. Ναι. Δεν μπορείς να πεις ξαφνικά οικογένεια Μπισμπίκη. Mm. Να πεις οικογένεια Βάνδη δεν θα γέλαγε. Ναι, αλλά οικογένεια ναι, Μπισμπίκη ναι, είναι ναι. καπέλωμα μεγάλο, το οποίο δεν πρέπει να γίνεται και ήταν λογικό αυτό. Αλλά ήταν χιούμορ όμως. Όπως χιούμορ ήταν και του Αντώνη Ρέμου αυτό που είπε, γιατί ο Αντώνης Ρέμος ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει και χιούμορ και πάνω στην πλάκα μπορεί να πει αρκετά πράγματα, όπως και οποιοδήποτε. Ιδιαίτερα και όταν μάλιστα, είναι ξημερώματα. Ναι, το χρησιμοποίησε γιατί όντως είναι ένα viral ζευγάρι και ο καθένας, ας πούμε, κάνει πλάκα. Αλλά βλέπεις κάποιον διαχορεύει, όπα, λες Μπισμπίκης. Ή βλέπεις κάποιες αποκριάτικες στολές. Ό, τι γίνεται εδώ, το ζευγάρι Μπισμπίκη. Μέχρι και στολή Μπισμπίκης βγήκε. 4,99 ένα μπλουζάκι μαύρο. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να μην έχει χιούμορ η Βανδύ. Θέλω να σου πω το εξής, το βίντεο αυτό, το οποίο έχει μέσα την ιστορία αυτή όλη, την έχει βγάλει ο Νυχτοβάτης. Ναι. Ο οποίος Νυχτοβάτης είναι ένας παλιός παπαράτσο. Σοβαρά. Στην ουσία. Mm. και καλός φίλος μου και. Όχι, παπαράτσο το λέω εγώ. Ήταν πάντως από τους ανθρώπους που έκανε δουλειές μέσα στη νύχτα mm-hmm. και συναντιόμασταν πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Έτσι. Τώρα βέβαια είναι. Δεν λέω όνομα επώνυμο κανονικά, λέω ο Νυχτοβάτης. Πληκτρολογείται Νυχτοβάτης και τον βρίσκεται. Λοιπόν. Το θέμα είναι ότι η Δέσποινα Βανδύ το πλήρωσε, αγαπημένη μου Έλενα. Πλήρωσε και ο Μπισμπίκης το λάθος που κάνανε. Αλλά τώρα άλλο καημό έχουμε, αλλά τέλος πάντων. Μην πάμε πάλι σε αυτό το θέμα. Εντάξει τώρα, εσύ πάλι του εμπορικού. Δεν είναι, περίμενε, τι του εμπορικού. Εντάξει τώρα, σαφώς. Δηλαδή, άλλο θέλω να σου πω ότι αυτό που πρέπει να την απασχολεί είναι το τελευταίο αυτό το πράγμα τώρα που είμαι το ρέμα. Εντάξει, το θέμα είναι λοιπόν πάμε για τον Μπισμπίκη πάλι. Ναι. Δεν είναι, ο Μπισμπίκης είναι όλη η ιστορία. Τα άλλα θέματα είναι απ' έξω, είναι άλλη ιστορία. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο λάθος είναι καθαρά της Δέσποινας Βανδύ. Ξεκάθαρα της Δέσποινας Βανδύ. Ο Μπισμπίκης πήγε να το παίξει. Το έπαιξε όμορφα και ωραία, τώρα τον έμαθε και όλη η Ελλάδα. Αλήθεια, επειδή είναι καλός ηθοποιός, από τη λένε, εγώ δεν τον έχω δει. Και σε θέατρο τουλάχιστον. Τον βλέπαμε λίγο στη σειρά, αυτή η νυχταμένη. Εγώ δεν τη λίγο τον είδα. Λίγο το είδα, μια λίγο, χαρά. Εντάξει, όπου λαβαρή και τα λοιπά. Εμένα δεν μ' άρεσε, γι' αυτό το κόψα να το βλέπω. Είναι λοιπόν. Εντάξει, αρέσει. Εντάξει, δεν είναι ο ρόλος τέτοιος, δεν είναι, μπορεί να μην κάθεται καλά. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, από αυτή τη σχέση έγινε top star. Από αυτή την ιστορία έγινε top star. Όλη η Ελλάδα, μέχρι και στο καρνάβαλο, Μπισμπίκης. Mm. Δηλαδή, συγγνώμη, ποιος άλλος, ας πούμε, από μια σχέση, από κάποια φιλιά και από ένα ζεμπέκικο παραλίγο, γίνεται τη star. Ναι, βέβαια. Οπότε, μου άρεσε. Λοιπόν, και κάποια βιντεάκια που είδα που είχαν φτιάξει πιατελάκια με κολλημένα λουλούδια πάνω ναι. που ήταν τα κλωτσάνε, ξέρεις, στο καρνάβαλο. Ναι. Και έλεγα, κοίτα να δεις, λέω, τι σκεφτήκανε. Και ξέρεις, ήταν πολύ εύκολη στολή. Ο άντρας φοράει ένα μπλουζάκι, ένα παντελόνι, τελείωσε. Ναι, και κάνει ναι, το μπισμπίκι και μια γκρι. Λίγο μπουσάκι, ναι, 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 ναι. Έτσι, όχι, ήταν ωραίο. Κάνω μεγάλη προσπάθεια για να δω το Survivor ολόκληρο και δεν μπορώ. Δεν μου βγαίνει. Εχθές ανούσιες συζητήσεις. Και προχθές. Ναι, στο συμβούλιο ειδικά λέω, κοίτα που θέλουν, προσπαθούν να μαλώσουν. Βγάζανε διάφορα θέματα. Όχι, εσύ μίλησε ναι. απότομα, εσύ μου κάνεις αυτό, εσύ μου κάνεις εκείνο. Η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου προσπαθεί να δημιουργήσει ίντρικα. Χωρίς να υπάρχει ουσιαστικό θέμα. Α, είπες για μένα να μην μιλάω. Είπες για μένα γιατί μιλάω τόση ώρα. Δηλαδή, ναι. είναι θέμα συζήτηση. Όχι, είπε για τον άλλο. Είναι θέμα συζήτηση γιατί μιλάει κάθε μέρα πολύ. Και δεν ξέρεις ποιο το θέμα. Ήταν ανούσια όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, ήταν έτσι. Ανούσια. Και βέβαια κάνει καλά νούμερα γιατί είναι ο Μάριος Πρίαμος μέσα, ο οποίος είναι ο σεξοβόμβος. Σεξοβόμβος. Σεξοβόμβος, ναι, ναι, παιδιά. Με τέτοια πείνα και τέτοια όρεξη δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Α, και αγωνιστικά είναι καπέλο. Χαρά. Ναι, ναι, σε όλα πρώτος. Ναι, δηλαδή ναι, δεν είναι ναι. δυνατόν ναι. Το παιδί της Κύπρου. Εδώ να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, λέμε σεξοβόμβος φουλ. Κοίτα, με όλα, με αυτά και με αυτά, θα λέγαμε ότι θα έπρεπε να έχουν πέσει τα νούμερα. Αλλά γενικά, με την είσοδο και των νέων παιχτών, έχουν ανέβει. Δηλαδή, βλέπω καλά νούμερα. Βλέπω τον Ατζούν να είναι μια χαρά ευχαριστημένη. Γιατί είσαι κάτι και σου πει ότι από το 25, 24, 25... Από 25 και πάνω πάει 150.000 ευρώ, από 25 και κάτω... Πάει 100.000 ευρώ. Οριακά, το επεισόδιο. 24, το επεισόδιο. Ναι, άμα δεν πάει 25 δεν έχει 150. Δηλαδή, ναι. άμα πάει 25 έχει 5.000 επιπλέον. Ναι, 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 ναι. Να ξέρεις, δηλαδή είναι έξυπνος ο δικός μας, να πούμε, ο Λιτζαλί. Απλά θέλει και άλλη τον οδική έννοιση τώρα. Ο Πρίαμος, εντάξει, πούλησε, οκ. Okay, είπε
Ο Λιανός δεν παίρνει άλλοι παίκτες μέσα, τέλος. Φινίτο. Ναι. Από εδώ και πέρα θα αδειάζει το σύστημα. Ναι, βέβαια, ήδη είναι πολύ μέσα. Και κάποιοι μάλιστα είναι και λίγο, δηλαδή για όλη Star, καμία σχέση. Αυτό που είπε η Τζο, ότι πουλάνε και τη μάνα του για να παραμείνουν εδώ πέρα μέσα, δηλαδή για ένα 5.000 που πουλάς τη μάνα σου. Ναι, το είπανε πολύ. Ναι, την πουλάς. Συγγνώμη κιόλας, γιατί είναι δύσκολες εποχές. Αλλά σου λέει τώρα τόσο κόπο, τόση πείνα, τόση απόσταση. Να μην μείνω και μια εβδομάδα παραπάνω. Αλλά αυτό, ο ένας δίνει τον άλλον, αυτός είπε αυτό, αυτός έκανε εκείνο. Κοίτα, αυτή τη στιγμή, αυτή που προσπαθεί πολύ μέσα στο παιχνίδι να κάνει ίντριγες, είναι η Ευρυδίκη. Δηλαδή μου φαίνεται ότι είναι λαλίστατη, ότι μπήκε πολύ πιο επιθετική. Εγώ θεωρώ μεγάλη επιτυχία για το σερβάρο τον Μπαρτσόλι, ο οποίος ρίχνει το τυράκι και πέφτουν όλοι στην παγίδα μέσα. Εντάξει, δηλαδή, είχε πληροφορίες βέβαια. Είναι στο ίδιο κανάλι, δηλαδή μόνο. Ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Μπαρτσόλις είναι, για το Survivor είναι η top κατάσταση. Δηλαδή σου βγάζει θέματα τόσο όσο σου δίνει, δηλαδή είπε τώρα για το πλάκωμα του Χαλιαμπάκη που θα έχει τώρα με τους άλλους δύο κτλ. Δίνει πραγματάκια έτσι ώστε να σε τσιτώσει να πάει να το δεις. Αυτό με την ελευθερία Ελευθερίου, που άφησε πάλι υπονοούμενο ότι ξέρετε κάτι, θα δείτε τώρα πράγματα, ότι τα έχουν ξαναβρει αυτοί. Έχετε για βρυσούλες. Καρολίνα, κοιμάσαι καλά τα βράδια? Φοράς τις καλουτσίδες με τις καρδούλες? Ρωτάω εγώ τώρα. Η Καρολίνα θα πει να πει ότι όλα αυτά είναι για την τηλεθέαση και για το παιχνίδι και συγνώμη, όταν βγει έξω. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτή έκατσε μαζί του 4-5 ώρες είναι αυτή η σχέση. Δεν είναι μέρες, ώρες είναι. Λοιπόν, 4-5 ώρες λέω εγώ και μπορεί να λέω και πολύ κιόλας. Και είναι σίγουρο ότι αυτές οι 5 ώρες θα τη δέσουν και θα ξεπεράσει την Ελευθερία Ελευθερίου και την άλλη την κοπελίτσα. Καλά, η άλλη κοπέλα, η κοπελίτσα δεν υπάρχει τώρα, πιστεύω. Δεν παίζει ρόλο, θα γυρίσει πίσω όπως θα υπάρχει. Ένα λεπτό. Δεν ξέρω, εντάξει, ίσα. Σαξοφόβος αυτός. Τι λες, μωρέ, ίσα τώρα, όταν βλέπεις τσούρ. Πάντως η Καρολίνα είναι ευτυχισμένη. Και τρίτο πρόσωπο βγήκε και πήγε να διέλυσε τη σχέση της. Διαλύει τη σχέση του Μάριου Πρίαμου. Τώρα να πούμε διαλύεται δικιά τη σχέση από το ίδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το τρίτο πρόσωπο τώρα, η Ελευθερία, Ελευθερία ή η Καρολίνα? Το έχω χάσει. Το χάσα. Δηλαδή, ξέφυγα, έφυγα από εκεί. Έπαθα πλάκα. Ποια είναι τώρα, η Ελευθερία, Ελευθερία είναι το τρίτο πρόσωπο. Μπαίνει ανάμεσά του. Είδε Καρολίνα τι ωραία που είναι? Κοίτα, τώρα. Ο Πρίαμος δεν είναι, στι σχέσει δεν είναι άνθρωπο εμπιστοσύνη. Δεν με ενδιαφέρει ο Πρίαμος. Αυτός είναι Λιγούρης. Οπότε για καμία δεν είναι σίγουρος. Αυτό είναι το γνωστό Λιγούριον. Λοιπόν, πώς λέμε, ο Λιγούρης είναι Μάριος Πρίαμος. Μήπως δεν έχει βρει την ιδανική και απλά παίζει. Και πας παιδί μου μέσα στο Survivor να πούμε για να βρεις την ιδανική να σε δει όλη η Ελλάδα. Κάτι, άμα είναι τσιλιμπουρδίσεις δεν χρειάζεται να είναι και η ιδανική. Όπως τσιλιμπουρδίσεις με αυτόν τον τρόπο είναι Λιγούρης. Τέλος. Έτσι είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, άμα δούμε μια ωραία γυναίκα την ορμάμε. Έχουμε μία και μας κάνει και ορμάμε και έχουμε και σχέση από πίσω. Α, ανάλογα σε ποια ηλικία είσαι, η λίμπιντο. Όταν έχεις σχέση, θα προσέξεις. Και πόσο δει όταν είσαι σε κάμερες μπροστά. Εντάξει, το άκουσα τι είπες, αλλά κάνω το βλάκ. Τι είπα για την λίμπιντο. Ναι, κάνω το βλάκ. Λοιπόν, καλά, οι άντρες, και αυτή τη στιγμή τώρα, εγώ να σας πω την αλήθεια μου, χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αυτή η έπαρση της Καρολίνας που βγήκε το τρίτο πρόσωπο που έγινε ζευγάρι, που πέταξε την Ελευθερία Ελευθερίου, πέταξε τον Πο στην άκρη κτλ. Και η έπαρση και τα μηνυματάκια που ο άλλος άφησε εντολή, να μην ξέρει τι μήνυμα. Λοιπόν, να τα αφήσουμε για να, όταν γυρίσει πίσω. Λοιπόν, τώρα αγαπητή μου Καρολίνα, τι έχεις να πεις τώρα? Συγγνώμη, βρε φίλε. Η έπαρση. Την κάνουμε τόσα χρόνια αυτή τη δουλειά. Η δυσφήμιση είναι καλύτερη διαφήμιση. Θυμάται κανένας ότι η Κεφαλά ήταν το τρίτο πρόσωπο και τα λοιπά. Αλλά όλοι όμως θυμούνται ότι Κεφαλά. Ω Σταρουμπάκι μπει μέσα. Όλοι όμως θυμούνται ότι η Κεφαλά είναι ένα ωραίο κορίτσι. Αυτό σου λέω. Ναι. Ποιος θυμάται ότι μπήκε ανάμεσα στη Μαριαλένα και της πήρε το Σάκη και ο Σάκης ξαναγύρισε. Έμεινε ο Σάκης, έμεινε η Μαριαλένα, ο Λιβάνης ξεχάστηκε, δεν ξέρω γιατί. Και ξαφνικά η Κεφαλά είναι μια star influencer. Ο Λιβάνης ανέβηκε επίπεδο. Εντάξει, τι επίπεδο. Είναι στη Μαρκίζα, δεύτερος. Ναι, βρε παιδί μου, αλλά δεν πολύ ακούγεται τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Ξέρεις όμως, άμα πας κάπου θα πεις, άμορφο, ο Λιβάνης. Okay. Κοίτα, ο Λιβάνης. Δυστυχώς έμεινε με τη στάμπα και το κέντρο. Να σου πω κάτι. Ο Χανταμπάκης. Ενώ ο Μπο κάνει πράγματα και του φεύγει. Ο Χανταμπάκης τον μισούσε όλη η Ελλάδα. Αυτό σου λέω. Η δυσφήμιση είναι η καλύτερη διαφήμιση. Βέβαια. Άμα σε βρίζουν πολύ και δεν ξέρω. Ο Χανταμπάκης έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια.
Είναι πολύ πιο ήρεμων τόνων, προσέχει. Παιδί μου, 6 μήνες μετά δεν θυμάται κανείς. Έχουν μεγαλώσει τα παιδιά του, λένε μπαμπά, πρόσεχε, άμα μπεις μέσα μου κάνεις καμιά. Έχω πάει σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Μαζί είχαμε πάει. Ναι, mm. Και είναι ο Χανταμπάκης μέσα. Ναι. Και τρέχανε τα παιδιά να πάρουν αυτόγραφο. Α, μπράβο, τότε που ήταν ο κακός. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι μου λες τώρα εμένα. Ναι, ναι. Λοιπόν, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι είτε έτσι είτε αλλιώς να ακούγεται το όνομά σου, είναι μια πολύ ωραία διαφήμιση. Και όλα, όλα αλλάζουν μέρα με τη να μέρα, σου πω χρόνο κάτι, με το χρόνο. Τώρα, ότι μου θύμισες. Ήταν πολύ σωστό η συμπεριφορά του τότε. Ενώ του είχε βγει ότι είναι κακό, ήταν πολύ καλό παιδί. Ο Χανταμπάκης. Ναι, ναι, ναι. Ενώ ο Φραγκολιάς ήταν πολύ καβαλημένος. Ο Φραγκολιάς ήταν. Ναι, ήταν. Τότε δεν ήταν και το Happy Day στην μέσα. Όχι, ήταν στο Happy Day, αλλά δεν ήταν. Ήταν στι αρχές. Ήταν στι αρχές. Ναι, ναι. Ναι, μιλάμε καβάλα άλλο ο Φραγκολιάς. Ερωτευμένο και ο Φραγκολιάς τώρα ούτω ή άλλω. Τώρα έχει ηρεμήσει, πιστεύω. Μετά από άμα είσαι ερωτευμένο, ηρεμήσει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αλλά. Εσύ δεν ηρεμείς ποτέ. Θα κάνω. Εγώ είμαι πρόσφατο. Εάν θες να πεις αυτό στον κόσμο, πες το, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, εσύ δεν ηρεμείς ποτέ. Δηλαδή, τι εννοείς δεν ηρεμώ. Είμαι πρόσφατο, δηλαδή τι είμαι. Όχι, αλλά θέλω να σου πω, δεν έχεις αυτό το mood του ερωτευμένου. Δηλαδή, να σε φυλάω και όπως ο Μπισμπίκης ή να χορέψω κι εγώ ζεμπέκικο, αλλά Μπισμπίκη. Συγγνώμη, θα παρεξηγήσει και εσύ όπως είπα, δύο, το κάνουμε ένα χιούμορ, μια πλάκα. Όχι, δεν παρεξηγέμαι όπως είπα. Αλλά λέω, μήπως έχεις απέτηση να γίνω Μπισμπίκης. Για να δείχνω τον έρωτά μου κι εγώ. Καταρχήν, δεν σε έχω δει ποτέ να χορέψεις ζεμπέκικο και γράψανε κάτι, είπαν ότι θέλουμε να σας δούμε του χρόνου και καλά, ας πούμε, ειρωνικό ήταν στο τζαζ να τραγουδάτε. Παιδιά, είναι άφωνος, τελείως δεν υπάρχει περίπτωση. Να το δείτε αυτό. Είπε για μένα, δεν πήγε τον εαυτό τη όμω. Όχι, εγώ έχω ωραία φωνή και μπορούσα να σα το αποδείξω, αλλά όχι. Φωνάρα. Δεν σα βλέπω. Απλά ζηλεύει, ναι. Εγώ την ώρα που τραγουδάει, ξέρετε τι κάνω. Λες ψέματα. Γιατί έχω και βίντεο που τραγουδάω που κάνουμε καραόκι με τα παιδιά με την παρέα μα και φώναζε φωνάρα και φωνάρα. Και το έχω το βίντεο αυτό. Πρόσεξε. Είμαι υποχρεωμένο να στηρίζω το σπίτι μου. Ναι. Α, εντάξει, εδώ το στηρίζω όμω. Εδώ δεν είναι το σπίτι, εδώ είναι η εκπομπή μας. Α, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε σε κανένα τζάστι του οφάσεως. Καλά, κάτσε να πάμε του χρόνου, δεν ξέρουμε το έτσι θα γίνει τις παραγωγές. Το θέμα είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όμως ότι το Survivor είναι αυτό που μας απασχολεί. Και εμένα με απασχολεί πολύ η Καρολίνα. Θα ήθελα να είμαι από μια μεριά την ώρα που θα βγει. Γιατί παιδί μου την έχει τόσο στο μάτι. Τώρα, ναι, τώρα με την ενευρίασε. Επειδή βγήκε με μια έπαρση, ναι, αλλά εγώ είμαι εδώ. Πέταξα όλο τον άλλον έξω και περιμένω και με καρδούλες, με καλτσάκια ναι, κτλ. Όταν... Και θέλω να δω την ώρα που θα δείχνει τον Μάριο Πρίαμο με την Ελευθερία Ελευθερίου σε ωραίες τρυφερές στιγμές να είμαι από μια μεριά να βλέπω το πώς θα είναι με έπαρση. Αλλά... με αυτήν ξέρω. Δεν μου αρέσει όμως να είμαστε χερέκα εκεί. Όταν η άλλη νιώθει άσχημα και αμήχανα και δεν της έρχονται καλά τα πράγματα, να είμαστε. Γιατί τώρα μου δείχνεις ότι έχεις αιμονή με την Καρολίνα. Πρόσεξε. Όχι, δεν έχω αιμονή. Έχεις αλλά από την αρχή, Καρολίνα. Από την αρχή μου τη σπάει που όλοι βγαίνανε και στηρίζανε. Αντίδραση ήταν, Βρεθοδωρή. Όλοι βγαίνανε και στηρίζανε την Καρολίνα. Μην τυχόν και πάθει ζημιά Καρολίνα και δεν μιλήσει. Και η Ελευθερία δεν μπορεί να ξεκαλέσει όπως και τον Πο. Απλά επειδή. Μαξίγει, τι είπε και στον Πο. Έπρεπε λίγο να το χειριστεί κάποιο διαφορετικά. Πώς θα το χειριστεί, δηλαδή, και δεν έχει πει και τίποτα. Ναι, κάτσε όμως, περίμενε. Αν δούμε και αυτά τα πλάνα που τα βρίσκει με τον Πρίαμο και ξαφνικά βγήκε μπροστά στην κάμερα και τον ξεφτύλισε και έλεγε ο Ντον Ζουάν. Και ξαφνικά τα βρίσκει με τον Πρίαμο. Δεν είναι σωστή και ελευθερία ελευθερία. Στον Δωρήμο, σε παρακαλώ. Άκουσε το ρίτσι, υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μια διαφορά. Τι διαφορά υπάρχει. Αυτή είναι 5 χρόνια που τον ξέρει και βάρεσε η καψούρα μαζί του και η άλλη τον γνωρίζει να πούμε 5 μέρες. Μην τρελάθω τελείω τώρα δηλαδή. Με την Καρολίνα που με έχει μπλέξει εδώ πέρα μέσα. Άσε τώρα να πούμε. Έχουμε πάθει μια μεγάλη κρίση. Όχι, είναι απλά ξεκινάμε, ναι, ξεκινάμε να πούμε κάτι για Survivor και ξεκινά κατευθείαν. Ναι, καλά να τα πάθει η Καρολίνα. Μα τι να πω, αφού η κοπέλα βγαίνει με μια έπαρση και καλά, εδώ είμαστε εμείς. Εντάξει, τους καθαρίσαμε όλους. Καθάρισε στεγνά τον Μπο, καθάρισε στεγνά την Ελευθερία Ελευθερίου και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν την καθάρισε στεγνά η Ελευθερία Ελευθερίου. Αργά αλλά σταθερά. Αργά αλλά σταθερά. Κοίτα, πρωταγωνίστρια Καρολίνα ήταν για ένα μικρό διάστημα. Από εδώ και πέρα θα υπάρχουν άλλες εξελίξεις και θα κάτσεις πιστεύω στην άκρη. Αφήνω το Survivor, το αφήνω στην άκρη. Εγώ θέλω να πω λίγο για Παναγιώτα Λουκεσχίζα. Τι ήθελα να πεις για Παναγιώτα Λουκεσχίζα. Εντάξει, είχαμε ζήσει άλλες στιγμές, άλλη στήριξη. Το ζευγάρι μου φαίνεται ότι λίγο έχει κάνει πίσω η Παναγιώτα που θέλει να δώσει τελικές προς το τέλος, όπως έκανε και. Τις άλλες χρονιές, θεωρώ ότι δεν... Δηλαδή ο Σχίζας, επειδή έχει αρκετά βλέπω αρνητικά σχόλια σαν παίκτης, δεν είναι αυτή τη στιγμή από τους δημοφιλείς παίκτες.
Τον σχολιάζουν και λίγο αρνητικά. Λίγο, κάτι δεν πάει καλά με το ΣΧΙΖΑ γενικά. Δεν βλέπω την προβολή, τη στήριξη, την υποστήριξη, σαν να της είπε ο ΣΧΙΖΑ ότι κάτσε στην άκρη λίγο, για να μην σε ταυτίσουν πάλι στο ότι εγώ πήρα το... κέρδισα το έπαθλο λόγω της υποστήριξης. Δηλαδή πιστεύω ότι έχει κάνει κάποια βήματα πίσω και είτε είναι story αυτά, stories, είτε βήματα είναι... Βήματα πίσω ή υπάρχει η χρονική απόσταση φέρνει απόσταση για να μεσά του. Πάντως τις προάλλες ήταν στον Παρνασσό. Δηλαδή γενικά βγαίνει... Λέω μήπως έχουμε θέμα χωρισμού με το που γυρίσει ο ΣΧΙΖΑΣ. Γιατί πολύ βλέπω αδράνεια εδώ. Ναι, αυτό σου λέω. Το ότι ή έχουν συνεννοηθεί, κάτσε λίγο πίσω, μην έχουμε προβλήματα, ή κάτι δεν πάει καλά. Ή πρόσεχε λιγάκι η ΣΧΙΖΑ, γιατί πάει το κοσμοπατριώτη. Κοίτα, την πρώτη φορά την άφησε, άντεξε, τη δεύτερη, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, είναι όπως με τους ναυτικούς, είναι σοβαρό, όπως με τους ναυτικούς. Όταν λείπεις μήνες θέλει να είναι, πρέπει να έχει γερές βάσεις ισχύες, για να μην τυχόν κλονίζεται. Έτσι. Αυτά ήταν τα λίγα σήμερα, δεν είχαμε πάρα πολλά πράγματα να σας πούμε, αλλά θέλω να ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ που κάποια παιδιά στο Twitter ειδικά μας παίζουν πάρα πολύ. Παιδιά, βρείτε στην εκπομπή, έχουμε πει πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να τα κόβετε και να τα παίζετε και βρίσκετε όσο θέλετε. Είμαστε υπερικανοποιημένοι. Μόνο να λέτε GR Express επάνω και να λέτε ο Ρακιτζής, το παλιόπεδο, η κουφάλα, ο προδότης κτλ. Καλά, αλλά ο Ρακιτζής, το τζαζ, το άφωνος. Εντάξει, εντάξει, κάτι άλλο δεν θα γράψετε. Δεν γράψετε τίποτα άλλο. Πάντως πραγματικά σας μιλάω όπως στα γέλια με την ιστορία αυτή. Επίσης, να πω πριν το σημερινό μας βίντεο ότι πήραμε μια απόφαση με την Έλενα ότι τα μηνύματα τα οποία ασχολούνται και είναι επιθετικά με συστήματα σας διαγράφω, σας κάνω, σας δράνω κτλ. Θα διαγράφονται. Καλά, είναι από συγκεκριμένα προφίλ. Ναι, εντάξει, λέω θα διαγράφονται. Δηλαδή μιλάω πρώτη φορά για διαγραφή σε σχόλια που δεν το έχω κάνει μέχρι τώρα. Εμείς μέχρι στιγμής ασχολούμαστε πλέον, όπως βλέπετε, με άλλα θέματα. Με άλλα θέματα και θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτά. Για τα και βεβαίως πάρει... είναι επιλογή όμως κάποιων είτε να φύγουν είτε να μην ξαναδούν τα βίντεο. Αυτή είναι άλλη ιστορία. Δεν λέμε τίποτα γι' αυτό. Απλά ό,τι έχει σχέση με τη δικαιοσύνη. Γιατί η δικαιοσύνη, ό,τι έχει σχέση με ανθρώπους που πρέπει να ασχοληθούν, θα ασχοληθούν. Εμείς δεν ασχολούμαστε με το θέμα αυτό. Να σου πω για μια φορά ακόμα ότι εμείς όσοι είναι στο πάτωμα δεν τους χτυπάμε ποτέ. Γνωρίζουμε ότι μπορεί να έρθουν δύσκολες μέρες, μπορεί και να μην έρθουν. Όμως, επειδή δεν έχουμε σχέση, είπαμε, με εταιρείες, με, από εκεί πέρα. Για εμάς, showbiz, για εμάς showbiz, οι μέρες είναι ίδιες. Για κάποιους άλλους είναι δύσκολες, για κάποιους άλλους είναι εύκολες. Λοιπόν, για εμάς οι μέρες είναι ίδιες και είναι εύκολες. Πιστέψτε με, πάρα πολύ είναι πανεύκολες. Εμείς αυτό που θέλουμε να καταλάβετε όλοι σας είναι ότι δεν χτυπάμε όταν είναι ο άλλος στο πάτωμα. Αυτό το λέμε χρόνια. Σκέδωσα. Χρόνια. Είναι χρόνια αυτό. Η παρέα μας που είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί. Ξέρει, γνωρίζει πάρα πολύ καλά αν αυτό που λέω το εννοώ ή όχι. Λοιπόν, είσαι έτοιμη για να φύγουμε? Πανέτοιμη. Φιλάκια πολλά. Φιλάκια. Bye bye.